Πολύ καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχετε και όλα καλά να πάνε, υγεία πάνω απ' όλα, να έχουμε υγεία, να παίρνουμε τα ερεμιστικά μας, τα οποία μας δίνει χορηγία η ομάδα. Είναι γεγονός ότι και ασθενής να μην είσαι, παρακολουθώντας τα παιχνίδια της ομάδας, όσο πάει η δουλειά, βελτιώνεται. Είσαι άνθρωπος ήρεμος, είσαι υποτασικός, δες ένα παιχνίδι της ομάδας, σίγουρα θα σου ανέβει πίεση. Είσαι υπερτασικός και έχεις βαρεθεί τη ζωή σου, δες ένα παιχνίδι της ομάδας και είναι σίγουρο ότι θα πας άκρευτος. Τα έξοδα και ιδίας δωρό. Αυτό τη χορηγία πρέπει να το ρωτήσουμε. Έπαιρνε το Liverpool 0-2 το Σάββατο στο derby του Merseyside. Εκτιμώ ότι ένα παιχνίδι σαν αυτό, όταν μένεις και να παίχνει παραπάνω, στον αγωνιστικό χώρο, από ελαφρώς αυστηρή δώρο του Άτκινσον ήταν. Ναι, επιλογή του ιδιωτή. Και λέω αυστηρός γιατί ο κανονισμός είναι σαφής, ακόμα και αν δεν πάρει πόδι ποδοσφαιριστή, σε σκαριά, σίγουρα τιμωρείται με κάρτα. Τώρα κίτρινη κόκκινη, αλλά όχι την περίπτωση. Κάνε μια πορτοκαλί να σε μέσα, ρε παιδί. Έτσι, στο ενδιάμεσο. Θα συνεχίσεις για πολλή ώρα τα χρώματα. Τι θα γίνει τώρα, ωραία. Ξέρω. Τι να κάνω. Είναι γεγονός πάντως ότι η ομάδα δεν έπαιξε και μάλιστα δεν κρύβω την δυσαρέσκειά μου στο γεγονός ότι παρότι έμεινε με παίχτη παραπάνω, δεν φάνηκε. Πρωτότυπο. Ναι. Επίσης, περίμενα από την ομάδα να αντιδράσει καλύτερα. Ευτυχώς ήταν μέσα ο Κάουτ, διότι ένα παιχνίδι που ήθελε μέταλλο, ο νεαρός Χέντερσον δεν είμαι σίγουρο ότι το είχε. Εκείνο όμως που με δυσαρέστησε περισσότερο ήταν ότι δεν το είχε ούτε ο Τσάρλι Άνταμ, ο οποίος λόγω διαβατηρίου... Άρε μετά, ευχαριστώ. Έχω και κλειδιά εδώ. Α, ναι. Ο οποίος λόγω διαβατηρίου, Σκοτσέζος Γκάρ, θα έπρεπε να είχε δώσει παραπάνω από τον εαυτό του. Υπήρξαν στιγμές που παίρναγε μπάλα μπροστά του και δεν άβλα ποδαράκι του. Πράγμα το οποίο εξόρισε πολύ κόσμο. Στο διατάφτα, νομίζω ότι ο Κένι στάθηκε λίγο τυχερός. Έπρεπε να ξεκινήσει τον Κρέγκ Μπέλαμι, τον οποίο τον έβαλε γύρω στο 65, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι σωστά, και μαζί με τον αρχηγό, ο οποίος δεν είχε παραπάνω από 20-25 λεπτά αυτή τη στιγμή, δώσαν άλλη πνοή στην ομάδα. Αυτόματα η αριστερή πλευρά της ομάδας απέκτησε 1-2 ταχύτητες παραπάνω, γκάζωσε και εκεί προήλθε και το γκολ, το πρώτο με τον Ενρίκε Πάσα Κάρολ, γεια σας. Λέγε ρε, τι να πω, τελείωσε εσύ και θα αρχίσω. Μα άμα αρχίσω εγώ δεν είναι να μην τελειώσω με τίποτα. Μπορώ να τελειώσω, πώς να τελειώσω, για πες μου εσύ. Είσαι ευχαριστημένος για το Σαββατιάτικο. Όχι, εντάξει. Να τα βάλω σε σειρά. Άντε, ξεκίνα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε ο Κάουτ, οκ. Είναι στα συν. Είναι στα συν. Μπράβο, Κένι. Μπράβο, Κένι. Μπράβο. Well done. Well done. Το γεγονός ότι για ακόμα ένα παιχνίδι έπαιξε ο Κάρολ, δεν πά να σκόραρε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Όταν αυτό ο παλικάρι είναι 2 μέτρα, πλάτες από εδώ μέχρι τη Λαμία και δεν μπορεί να σηκωθεί ούτε τόσο από το έδαφος να πάρει μια κεφαλιά. Ρε φίλε, καταρχήν κρίνεται πίσω από το αμυντικό συνέχεια. Όταν περιμένει να του έρθει μπάλα στα ποδαράκια και δεν πάει να κυνηγήσει την μπάλα σε μια διεκδίκηση, δεν έχει χρειάσει στην ενδεκάδα. Πώς να το κάνουμε. Και όχι μόνο αυτό. Γίνονται οι σέντρες. Περνάει μπάλα πάνω από το σημείο του πέναλτι, γιατί εκεί θεωρητικά είναι το σημείο που γύρω-γύρω περνάει το σεντερφόρ και δεν είναι ποτέ σε αυτή τη θέση. Όχι. Και το γεγονός ότι έβαλε τον γκολ, πώς έγινε. Γιατί του έρθει μπάλα στα πόδια του. Ρε σε έκανε την προσπάθεια ο Μπέλα να έβγαλε τον Ενρίκε και μιλάμε σε κούρσα. Μην τρελαθούμε τώρα έτσι. Λοιπόν, ένα αυτό. Συνεχίζει λοιπόν ο Κένι να επιμένει σε έναν άνθρωπο ο οποίος δείχνει... Εντάξει, υπάρχει μουρμούρα και στην Αγγλία πλέον. Επιτέλους. Ναι, μεν, όλοι τον αγαπάμε τον Βασιλιά. Ρε παιδί μου, όλοι αναγνωρίζουμε την προσφορά του. Τη χαλάει. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει. Μόνο που κάνει να διακινδυνεύει τη φήμη του, την ιστορία του. Πώς θα γίνει. Είπε κανείς εδώ πέρα ποτέ ότι ο Νταλγκλής δεν έχει προσφέρει στη Λίβερπουλ. Δεν νομίζω ότι έχει ακούσει τίποτε αυτό. Όπως το λέει, χάνει λάδια, δεν υπάρχει περίπτωση. Okay. Ούτε όποιος έρχεται στη Λέσκη και βλέπει τους αγώνες ή όταν είμαστε όλοι μαζί δεν έχει ακούσει νομίζω ποτέ κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορεί ρε παιδί μου να μην λες, να μην σημειώνεις τα λάθη που γίνονται. Όταν αυτά είναι τόσο σημαντικά.
πώς θα γίνει. Δεν μπορεί ρε παιδί μου να παίζεις με 9 παίχτες, ας πούμε, όταν οι άλλοι έχουν πάρει κόκκινη κάρτα και παίζουν με 10. Άνταμ ανύπαρκτος, Κάρολ ανύπαρκτος. Τι θα κάνουμε. Πώς θα γίνει, να μην το πούμε δηλαδή. Εγώ πρέπει να πω ότι περιμένω οπωσδήποτε η ομάδα να συνέλθει. Δεν έχει συνέλθει. Συμπληρώθηκαν 2 μήνες σχεδόν από το εναρτήριο λάξιμο της σεζόν. Ας είμαστε ακριβείς, 1,5 μήνας. Έχουν δοθεί 7 επίσημοι αγώνες. Δεν είμαι ευχαριστημένος από την εμφάνιση. Δεν μπορώ πλέον να ενστερνιστώ την κουλτούρα αρχή είναι ακόμα, αρχή είναι ακόμα, αρχή είναι ακόμα. Πώς είναι αρχή ακόμα, βέβαια. Έχεις αρχίσει και μετράς τα παιχνίδια 1-1, τα μεγάλα παιχνίδια. Και τα μικρά γράμματα σε ένα συμβόλαιο είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να προσέξεις. Ωραία. Εγώ λοιπόν τις μικρές λεπτομέρειες θα προσέξω. Μια πρόσεξη. Emirates μένει με 10 παίχτες σε αντίπαλη ομάδα, κερδίζεις στο τέλος αφού βάζεις τον παίχτη που χρειάζεται και τον βάζεις αναγκαστικά με ηρέλες. Goodison μένει με 10 παίχτες ο αντίπαλος, η αντίπαλος ομάδα, κερδίζεις αφού βάζεις αυτούς που πρέπει να βάλεις πλέον. Mm-hmm. Και εδώ τους έχεις ξεκινήσει. Και αν υποθεθεί ότι ο αρχηγός υπάρχει το άλλο ότι δεν είναι έτοιμος, ο Μπέλαμι είναι έτοιμος. Και φαίνεται. Και το κυριότερο είναι ότι έχει και ψυχολογικό κίνητρο τρελό. Βέβαια. Δηλαδή κομμάτια να έχει πιει ένα τάνκερ αλκοόλ το προηγούμενο βράδυ, εγώ σου λέω να το βάλεις μέσα, θα παίξει τρελός μια μισή ώρα. Καλύτερα. Θα σταματήσει με τίποτα. Μεθυσμένος θα λέγαμε να παίξει. Δεν λοιπόν. Έχει τον μπαστούνι στο χέρι για να δίνει και κανέναν. Αμαλάχι. Λοιπόν, με αυτό το πρόσωπο θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα τη γυναίκα. Το είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, στο τελευταίο μας, το ξαναλέω και τώρα. Και ας είναι η United με θέμα. Κανένα θέμα δεν παίζει η United καλά τελευταίες εβδομάδες. Όχι. Μουρμουράνε και οι φίλοι της United. Όχι. Εννοείται και συμφωνώ και προς υπογράφω. Αλλά πρώτα θα κοιτάξουμε τα δικά μας για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η εικόνα και μετά το αν είναι καλά ή δεν είναι United. Ποσός με ενδιαφέρει αν είναι καλά ή όχι η United αυτή τη στιγμή. Με ενδιαφέρει. Αν δεν παίξεις καλά εσύ, το ότι θα έχεις αξιώσεις για να έχεις αποτέλεσμα. Μην τρελαθούμε κιόλας. Ακριβώς. Και κάτι ακόμα που το σημείωσε πολύ καλά ο Αντώνης, ο Τσιράκης στο άρθρο στο englishfootball.gr, είναι το γεγονός ότι ο Κένι τόσο καιρό μπρινιάζει για τη διαιτησία, άλλες φορές δίκαια, άλλες λίγο υπερβολικά. Περίμενα από αυτόν να αντιδράσει καλύτερα όταν ρωτήθηκε για την κόκκινη κάρτα της Rodwell. Είπε ότι δεν είδα τη φάση. Εκεί. Εντάξει, να δείτε και την είδα, ας πούμε, στο πρώτο μήχρονο, αλλά στην ανάπαυλα των 2 ημιχρόνων εκτιμώ ότι μπορείς να τη δεις στο replay. Έτσι. Δηλαδή να έχει την εικόνα. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να μην το πρόσεξε καν να έγινε αποβολή. Χιουμοριστικά. Τι εννοείς. Για να είμαι ειλικρινής, πάντως, παρότι η Everton έμεινε με 10 παίκτες, έπαιζαν πάρα πολύ καλά και δεν φάνηκε καθόλου η αθλητική υπεροχή της ομάδας. Έτσι. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να προβληματίσει πάρα πολύ και τον Κένι και το επιτελείο του. Υπήρξαν παίκτες που πραγματικά ήταν τουρίστες στο γήπεδο. Με πρώτο τον Τζάρλι Άνταμ και δεύτερο τον Κάρολ να περαγωγραμμίσει. Κάτσε, μισό λεπτό, είπες 2 παίκτες τώρα και ο ένας είχε δοκάρι και όλες έβαλε γκολ. Γιατί είσαι εμπαθής και εγκάθετος, δηλαδή, για πες μου. Ο Τζάρλι Άνταμ ήταν στη μοναδική φάση που φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο και ίσως ήταν και η μοναδική φάση στο παιχνίδι. Έκανε και 2 φάουλ στο μάτι. Του έκανε 2 κοντινά σκαλώματα, ρε φίλε. Συγγνώμη, ρε φίλε, δίνεις 8,5 μίλια στην Blackpool που έχει πέσει η Β' Εθνική. Ναι. Championship, όπως λέγεται στα αγγλικά. Ναι, ναι. Μόνο και μόνο για να έχεις, ας πούμε, ένα σουτ το δοκάρι σε 60 λεπτά συμμετοχής. Βέβαια. Ψιλοακριβά δεν πάει το δοκάρι. Ναι, συγγνώμη. Ψιλοακριβά δεν πάει το γκολ σε 35 μίλια. Ας πω κάτι, πόσο τιμάται. Αυτό θα σου πω. Πόσο τιμάται. Με τιμάται ακριβά το γκολ, έτσι. Όχι, ρε φίλε. Γκολ και μίλια πάμε. Και μακάρι να φτάσει στα 35 μίλια. Κάποιος κύριος το μετάνιωσε. Όχι, δεν το μετάνιωσε. Σου ξαναπεί όταν το βάζεις ανάποδο το κινητό σου. Μπαίνεις στο site. Πού να ξέρεις μου που θέλεις και φίλε. Πάνα θεμάσαι. Άντε μην αρχίζω εσένα τώρα. Μην αρχίζω εσένα τώρα. Να μην έχει παστίλια αυτό ρε. Ξέρω, έτσι τα λένε. Για χαπάκι το κόβεις. Λίγο μεγάλο, αλλά... Εκεί πιο μικρό το περίμενες. Δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, σας ξέρετε καλύτερα. Εγώ μία αγορά θα κάνω όταν θα αποκτήσω λεφτά, γιατί είναι το iPad. Τώρα tablet, ξέρετε, tablet,
Από εδώ, από εκεί δεν τα γνωρίζω. Ω, καλά, έχει την κρίνια πάλι. Δεν γκρινιάζω καθόλου. Γκρινιάζω εκεί που πρέπει. Πρέπει να τονιστεί πάντως ότι ναι, μεν μπορεί να είμαστε χαρούμενοι με το αποτέλεσμα, δεν είμαστε χαρούμενοι με τον τρόπο που έγινε. Είμαστε μόνο για το αποτέλεσμα χαρούμενοι. Ναι. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν είμαι ικανοποιημένος και δεν πρόκειται να είμαι ικανοποιημένος. Όταν βλέπω ότι αναγκαστικά μπαίνει ο Κάουτ μέσα σε ένα παιχνίδι αυτού του επίπεδου και δεν μπαίνει μέσα ο Μπέλαμι, πρέπει να τις τρέξεις τους άλλους και πρέπει να παίξουν παίχτες με τσαγανό. Αν λοιπόν ο Τσάρλι Άνταμ επανειλημμένα δεν δείχνει ότι έχει συνειδητοποιήσει που έχει έρθει, για ποιο λόγο να τον πέσει στα δεκάδα. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση με τον Άνταμ είναι ότι ενώ ξεκίνησε καλά, ναι, άρχισε να πέφτει μετά. Θέλω να σημειώσω ότι και ο Ντάουνινγκ δεν πήγε καλά. Ναι, βεβαίως. Γενικά... Είναι, οι νέοι, οι νεοφερμένοι, να το πούμε πιο σωστά, ναι, δεν έχουν ακολουθήσει τίποτα. Και έχουν ταπαρθεί πολλά λεφτά. Ωραία, ορθώς έγινε ξεσκαρτάρι το καλοκαίρι. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ξεβρώμισε η ομάδα από πάρα πολλούς παίκτες που ήταν σε επίπεδο δημόσιο υπαλλήλου και ο Θεός να τους κάνει, ξέρω εγώ, ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Πολλά ελπιδοφόρα ταλέντα βοήθειά μας, έλεος φτάνει, οι οποίοι προφανώς ταμπουρώθηκαν πίσω από ένα καλό συμβόλαιο και εισηγήγαν το κορόιδο. Και αυτό δεν έχει να κάνει απαραίτητα με αυτό που τους έφερε. Διότι οποιοδήποτε μπορεί να τους φέρει έχει να κάνει με καταστάσεις του σύλλογου που έγινε αλλαλούμος σύλλογος τα τελευταία τρία και κάτι χρόνια. Σχεδόν τέσσερα δηλαδή, από τον κύριο Λεπτά είναι καουμπόιδες οι δύο. Γιώκο. Αλλά εντάξει, ορθώς ξεβρώμισε ο σύλλογος, οι καινούργοι όμως. Θα έχουμε δηλαδή άλλους δημόσιους υπαλλήλους. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό που με ενοχλεί είναι ότι όσοι φεύγουν, π.χ. Cole που παίζει στη Lille, παίζει πάρα πολύ καλά. Άρα νομίζω ότι υπάρχει παραπάνω πίεση και ίσως κακή διαχείριση του έψυχου δυναμικού. Και το κακή διαχείριση έχει να κάνει με περιπτώσεις όπως ο Κάουτ που μένει στον πάγκο αδικαιολόγητα. Μα αδικαιολόγητα. Μα παίζει ο Χέντερσον. Δεν χωράνε όλοι. Είπα αδικαιολόγητα. Δεν χωράνε όλοι. Δεν βάζω άλλο μέσα. Χειρο. Όχι άλλο κάρβουν. Όχι άλλο αδικαιολόγητα. Εντάξει, τώρα όπως μπορείτε να καταλάβετε ο Σκοτήρας είναι μπαθής, εγκάθετος. Αυτό. Και άλλα τέτοια. Και άλλα τέτοια. Λοιπόν, δεν ξέρω πού θα πάει η δουλειά, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Εγώ περιμένω τα σχόλια των φίλων, τόσο στο YouTube θα δουν το βιντεάκι, όσο και στο να Facebook, όσο και θα μας στείλουν και επικοινωνία μέσω του English Football ή του Liverpool. Θεωρώ πάντως ότι υπάρχει πολύ γκρίνια από τον κόσμο και το σημαντικότερο είναι ότι έχει αρχίσει και γκρινιάζει ο κόσμος πολύ στην Αγγλία με τον Χέντερσον. Και τώρα αρχίζουν και οι μουρμούρες με Κάρολ και Άνταμ. Έχει βγάλει δηλαδή, για να μην μας λέτε εμπαθείς, έχουμε ξεπεράσει τα σύνορα πλέον και δεν νομίζω ότι η φήμα μας φτάνει μέχρι το Λίβερπουλ. Ναι, όχι ακόμα τουλάχιστον. Καλά, αυτό έτσι. Είναι. Αυτά είναι ολίγες, μουρμουράμε, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς. Τι ωραία που θα ήταν απλά να κάναμε βιντεάκι και να λέγαμε βλακίες και τέτοια. Ναι, λέγαμε ένα ιδιό. Τι ωραία που θα ήταν. Όντως. Και να είχαμε εδώ και ένα άγαλμα του Κένι, ας πούμε, 2 μέτρα. Καλά θα ήταν. Του Χέντερσον, του Άνταμ, του Κάρολ. Και Άγιος Θεός. Και Άγιος Θεός. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να μην το κάνουμε λύσα. Δεν έχει και νόημα. Ναι. Τα είδατε όλοι, τα είδαμε. Τα σχολιάσατε στο Facebook, τα σχολιάζουμε και εμείς εδώ. Νομίζω ότι στην ουσία εμείς καταθέτουμε το σχόλιο μας σαν επιστέγασμα όλων όσων είπατε εσείς και θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχει 15 μέρες η ομάδα να ετοιμαστεί ορθώς για το μεγάλο παιχνίδι της Premier League κόντρα στη United, η οποία και αυτή μετράει ελλείψεις ή μπορεί να έχει επαναφορές από τραυματισμούς. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη φορά στο Anfield θα γίνει σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού όσον αφορά την κατάρτιση της δεκάδας, της αρχικής δεκάδας. Ναι. Εγώ ένα έχω να δηλώσω. Σε 15 μέρες ελπίζουμε να είναι και ο αρχηγός καλύτερα, διότι παρόλο της επιφανειά του και που τα χωσούρει επανειλημμένα, ο αρχηγός είναι πάντα ο αρχηγός. Ναι. Λέγει. Είπε ο Καπέλο. Ότι θα τον καλέσει στην εθνική. Θα γίνει show, θα γίνει καμπάς. Δεν ξέρω τι θα έχουμε τελικά. Πάντως νομίζω εγώ είμαι αντίθετος στο να γίνει κάτι τέτοιο.
Από τη μία μπορεί να πάρει παιχνίδι. Και ότι θα ήθελε κάπως να ξεκουραστεί, από τη μία, αλλά στο βάθος κήπος, μάλλον βαθιά μέσα του, τον τρώει να ξαναφορέσει τη φάνη του αθνόσιμου. Αν τη φορέσει λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο, εκτιμώ ότι θα είναι στην κερκίδα με την Manchester. Οι επιλογές είναι των προπονητών. Ας κάνει κουμάντο ο Κένι, στο κάτω Καζαφής, και μόνο το να πάρει τηλέφωνο τον Καπέλο για το οποίο είπε, να σου πω, ο Στίβ δεν μπορεί να παίξει. Σχόλια στη συζήτηση. Ναι, ούτε για. Δεν μπορεί να παίξει. Ναι, δεν σηκώνει καν, δεν του λέει όχι για σου η Μοτάδε. Έλα, να σου πω, ο Στίβ δεν μπορεί να παίξει. Για και έλα να πούμε. Δεν θα παίξει. Ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Δεν έχει. Δεν μπορεί γιατί έχει να πιει καφέ, ας πούμε, στο... Έχει να πιει πίρες, έξω από το μουσείο των Beatles, ναι. Τελείωσε. Γεια σας. Ούτε ο Στίβ να το ξέρει, ούτε κανείς. Απέναντι να πούμε στο Κένι. Έλα, Φάμπιο. Ναι. Ο Στίβ δεν θα έρθει γιατί πίνει πίρες στο μουσείο των Beatles απ' έξω στο μπαράκι. Και σχόλια συζήτηση. Γιατί έτσι πρέπει να γίνονται συζήτησεις. Γιατί μπορώ. Έτσι. Ναι, γιατί έτσι κουστάρω. Γιατί είμαι ο Κένι. Εκεί τον θέλω τον Κένι. Και επιτέλους, ας δεχθεί ότι οι παίχτες που έχει φέρει, είτε αυτός, είτε ο Κόμπορ, είτε ο οποιοσδήποτε άλλος κύριος, δεν είναι έτοιμοι ακόμα για να πάρουν ηγετικό ή πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα. Καλός ή κακός. Κακός. Και για να κλείσουμε, βάζω σε όλους ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί ο Μάξι δεν είναι στις αποστολές. Ο ΑΕΟ. Γιατί πήγε μέσα με την Brighton και έκανε όργια. Ο ΑΕΟ. Είσαι υπερβολικός. Θα βάζω λοιπόν άσκηση. Και περιμένω να γράψετε μάθημα. Πώς την πηγαίνει ρε κύριε Παπάσκα. Περιμένω τις εργασίες. Ό,τι γουστάρω. Όπως δεν βλέπω. Αλλά εγώ πάω να φύγω. Άντε τέτοιο. Ναι, χαίρετε και θα γράψεις. Εγώ δεν γράφω τίποτα. Θα σε κόψω στο εξάμεινο. Κόψε με μωρέ τώρα. Εγώ είμαι φοιτητής όπως όλοι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει πολύ. Προστάτευμα. Δεν πειράζει. Θα πας να δεις. Και θα σε στείλω στη λεγένα να το ξέρουν. Εντάξει. Πάσου στο εξωτερικό μας. Καλά θα είναι. Καλύτερα θα είναι. Σίγουρα. Άντε καλό μήνα. Από Θανάση Δραδήμο. Το Γιάννη Σκοτίνα. Καλή εβδομάδα να έχετε, καλό μήνα. Θα τα πούμε ηλίαν συντόμως. Bye.